σήμερα ανάμεσά σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας από τους πρώτους σταθμούς της καμπάνιας μας, της κοινή μας καμπάνιας για τις ευρωεκλογές και για την υποψηφιότητά μου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, είναι εδώ στο Παρίσι. Στο Παρίσι των μεγάλων κοινωνικών αγώνων, στο Παρίσι των μεγάλων επαναστάσεων και των μεγάλων ανατροπών, πρέπει να σας πω ότι μια αντίστοιχη ειρηνική αυτή τη φορά επανάσταση, αλλά μεγάλη ανατροπή, είναι αναγκαία για τους λαούς της Ευρώπης σήμερα και αυτός είναι ο στόχος μας σε αυτές τις ευρωεκλογές. Μια μεγάλη ανατροπή, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει ανάγκη από ριζικό επαναπροσανατολισμό της πολιτικής της. Έχει ανάγκη μιας μεγάλης ριζικής αλλαγής συσχετισμών που θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια ριζική στροφή για την αναγκαία επανίδρυση της Ευρώπης και την επιστροφή της στις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Και εμείς είμαστε σήμερα εδώ όλες και όλοι μαζί, θα έλεγα, συνεπιβάτες σε αυτό το μεγάλο, δύσκολο αλλά και συναρπαστικό ταξίδι της ελπίδας και της αλλαγής, με στόχο να αλλάξουμε την Ευρώπη για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Επιτρέψτε μου τώρα, φίλες και φίλοι, να σας εξομολογηθώ μια βαθιά μου πίστη. Εάν η κυβέρνηση Ολάντ ήταν διαφορετική, ολόκληρη η Ευρώπη ίσως ήταν σήμερα διαφορετική. Μπράβο, Αλέξη. Chers amis, je tiens à vous dire quelque chose que je crois profondément. Si le gouvernement de François Hollande était différent, je pense que toute l'Europe aujourd'hui serait différente. Αλλά δυστυχώς, αντί για αντίβαρο και ανάχωμα στον νεοφιλελευθερισμό και στην γερμανική Ευρώπη, που οικοδομεί κυρία Μέρκελ, η κυβέρνηση Ολάντ αποδείχθηκε ότι περισσότερο λειτουργεί ως πολιτικός πολλαπλασιαστής των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μέρκελ. Και ως απολογητής της πιο δεξιάς πολιτικής που έχει ποτέ υποστεί η Ευρώπη. Δεν ξέρετε, στην οικογενειακή φωτογραφία της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, η κυρία Μέρκελ στέκεται ίσως λίγο δεξιότερα από την κυρία Θάτσερ. Και παραδίπλα ίσως ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Μόλις πριν από λίγες... ...ouvert la voie à la flexibilisation généralisée du travail. Donc cette entrée en campagne, elle est urgente parce qu'on assiste par ailleurs et aussi, je dirais, à une offensive des forces d'ultra-droite. Avant de laisser la parole à... L'Espagne même, des manifestations géantes étaient organisées, mais aujourd'hui et demain à Paris, est le signe qu'il existe un potentiel énorme pour recréer une dynamique très très forte et mettre la